Θεέ μου, υψώνοντας τον λόγο σου πάνω από κάθε δραστηριότητά μας, Κύριε, γιατί θα κρατηθούμε από τον λόγο σου, Κύριε. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, Άγιε Πατέρα, προσεύχομαι να λάβουμε από σέναν κάτι καινούριο, καινούρια αποκαλυπτική γνώση από το πνεύμα σου το Άγιο. Πέστε μετά από μένα, πιστεύω με την καρδιά μου, ομολογώ με το στόμα μου, είμαι αυτός που λέει βίβλος ότι είμαι, και μπορώ να κάνω αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, μπορώ να κάνω. Και έχω αυτά που λέει ο λόγος του Θεού, λέει ότι έχω. Διαλέγω την ευλογία, απορρίπτω την κατάρα. Είμαι ευλογημένος εις πάσας στας οδός μου, λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, Κύριε, και φως εις τους τρίβους μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τον λόγο σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για το πνεύμα σου. Διαθέτω τον εαυτό μου στη διακονία του Λόγου και του Πνεύματος. Παίρνω εξουσία εναντίον κάθε αντίθετου πνεύματος, κάθε αντίδρασης, κάθε φοβίας, κάθε αμφιβολίας, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Εξασκώ εξουσίαν αυτή την ώρα εναντίον κάθε ενάντιας δύναμης και ελευθερώνω τον εαυτό μου και δηλώνω υποταγή στο θέλημα του Κυρίου και στη δίδαχή του Κυρίου. Ας χειροκροτήσουμε τον Κύριο. Hallelujah, blessed be the name of the Lord. Amen, amen, amen. Μπορείτε να καθίσετε, αδερφοί, ο Θεός να σας ευλογεί. Amen. Λοιπόν, και πάλι το κείμενό μας, συνέχεια, hallelujah, μέχρι που να μπει καλά μέσα στη ζωή μας. Μαλαχίας 3:7 με 12, θέλω να το φωνάξετε όλοι δυνατά, Μαλαχίας 3:7 με 12. Αυτό είναι το κείμενό μας, αδερφοί, και να το θυμάστε, hallelujah. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αμήν. Ο Λόγος του Θεού είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, μιλούμε για Λόγο Θεού. Δόξα στον Κύριο. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τι νητρόπο θέλουμε να επιστρέψει, μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών, σεις όμως με κλέπτετε και λέγετε, εις τι σε εκλέψαμεν, εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς, σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε, ναι σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη για να είναι τροφή εις τον οίκον μου και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτας του ουρανού και εκχέω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μη αρκεί τόπος δι' αυτήν. Αλληλούια! Και θέλω επιτιμήσει περιμόν τον καταφθύροντα και δεν θέλει φθείρι τους καρπούς της γης σας, ουδέ η άμπελος σας θέλει απορρίψει προκαιρού των καρπών αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλουσις σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πατέρα, δηλώνουμε υποταγή στο θέλημά σου, υποταγή στο λόγο σου, Κύριε. Θεέ μου, ανοίγω την καρδιά μου σήμερα και λέω πρώτα σε μένα, εργά σου, Κύριε, ένα έργο τέλειον, να με ελκύσεις τον λόγο σου ακόμα πιο πολύ, στην πειθαρχία του λόγου σου. Να είμαι πρόθυμος, Κύριε Θεέ μου, να ακολουθήσω τον λόγο σου, να ακολουθήσω την αλήθεια. Κύριε, κλείνοντας τα αυτιά μου σε κάθε τι το ξένο, σε κάθε πύρια του εχθρού και λέγοντας ναι στο θέλημά σου. Ό,τι και αν λέω ο λόγος σου, αυτό θέλω να κάνω εις το όνομα του Ιησού. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Βλέπετε, για να αρθεί η ευλογία πρέπει να κλωτσίσεις την κατάραν έξω από τη ζωή σου. Πρέπει να ανοίξεις δρόμο για την ευλογία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να λάβεις την ευλογία. Το δεύτερο μέρος είναι για την ευλογία. Το πρώτο μέρος είναι για το πώς να αποφύγεις την κατάρα. Hallelujah, δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, μέχρι εδώ δικαιούστε να σηκωστείτε και να φύγετε. Από εδώ και μπρος δεν δικαιούται κανένας να σηκωστεί να φύγει. Λοιπόν, μέχρι εδώ δικαιούστε να φύγετε. Αποφασίστε. Μόλις διαβάσαμε τον Λόγο του Θεού, είναι κανένας που σκανδαλίστηκε? Λοιπόν, μέχρι εδώ. Αν σκανδαλίστηκε σημαίνει Λόγος Θεού είναι εδώ, αδερφέ μου. Τι να κάνουμε εμείς, είμαστε ανθρώποι του Θεού. Λοιπόν, δόξα στον Κύριο. Λέει ο Λόγος του Θεού αυτά τα σκληρά λόγια. Σεις με εκλέπτετε, ναι, σεις όλον το έθνος, είσαστε κατεραμένοι με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε. Δεν λέει είσαστε κατεραμένοι γιατί έτσι μου κατέβηκε να σας πω. Λέει είσαστε κατεραμένοι γιατί με εκλέψετε. Φώναξε, δεν είμαι εκλέφτης, είμαι δότης. Φώναξε, είμαι δεκατιστής. Να είστε περήφανοι για το ότι είσαστε δεκατιστές. Να είστε περήφανοι που δεκατίζετε το εισόδημά σας, διότι είναι πλήρης υπακοή στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Εάν δεν είσαι κλεφτής, είσαι ευλογημένος. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό σας λέω, μέχρι εδώ δικαιούται κάποιος να σηκωστεί και να φύγει. Από εδώ και μπρος με σηκωστεί κανένας. Γιατί απλώς θα μιλήσω τα λόγια του Κυρίου, τίποτα περισσότερο. Αν αυτό δεν σας σκανδαλίσει, τίποτα δεν θα σας σκανδαλίσει. Αλλά είναι λόγος Κυρίου. Καμιά φορά λέει ο Λόγος του Θεού κάτι και πού να πει κάποιος ότι σκανδαλίστηκε. Λέει ο άνθρωπος του Θεού κάτι για τον Λόγο του Θεού και σκανδαλίζονται πολλοί. Αλλά εμείς ειρήνην πολλήν έχομεν, λέει, επειδή αγαπούμε τι? Το Λόγο σου. Και εις εμάς δεν υπάρχει πρόσκομα. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Αμήν. Και είναι για να μάθουν όλοι. Μιλούμε για όλους τους αδερφούς. Και αυτούς που είναι πιστοί στα δέκατος και αυτούς που δεν είναι. Δόξα στον Κύριο. Hallelujah. Αν πεις σε κάποιον που δεν είναι εντάξει ότι είσαι μια χαρά, τότε το στέλνει στην κόλαση κανονικότατα, διότι στις παροιμίες μας λέει καλύτερο ο φανερός έλεγχος παρά η κρυπτόμενη αγάπη. Σ' αγαπώ, αλλά φοβούμαι να σου πω την αλήθεια. Η αλήθεια ελευθερώνει. Ξέρω πολλές εκκλησίες και πολλούς κήρυκες σε όλον τον κόσμο που είναι καλοί κήρυκες. Δόξα στον Κύριο. Θα εκπλαγείτε αν σας αναφέρω ονόματα, αλλά θα δείτε, θα λέγατε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τεράστιες εκκλησίες, τεράστια αποτελέσματα. Και όμως καταστράφηκαν έργα ολόκληρα, απλώς και μόνο. Όχι γιατί ο ποιημένας δεν ήταν χρησμένος, γιατί δεν τολμούσε να πει την αλήθεια. Αδερφοί, πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος για τον Λόγο Του. Αλλήμωνο να ανησυχώ εγώ για τον Λόγο του Κυρίου. Είναι Λόγος Κυρίου, θα αφήσεις το Πνεύμα του Άγιον να μιλήσει στην καρδιά σου. Και εγώ άφησα άλλους ανθρώπους, δόξα στον Κύριο. Είμαστε κάτω από την κάλυψη του παγκόσμιου σώματος του Χριστού και πιο όμορφα κάτω από την κάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε στο περασμένο μάθημα τι δεν είναι δέκατα και τι δεν είναι προσφορές και είπαμε ότι δέκατα δεν είναι οποιοδήποτε ποσό από οποιοδήποτε εισόδημα, έτσι και προσφορές, αλλά είναι το συγκεκριμένο 10% που ο Κύριος απαιτεί, προσμένει από τους πιστούς ότι θα είναι πιστοί στο 10% τους και από εκεί και πέρα θα δώσουν τις εισφορές τους. Και κανένας δεν έδωσε εισφορές πριν να δώσει πρώτα τα 10% του. Μάθετε το αυτό, έτσι, πες το μαζί μου. Κανένας δεν έδωσε τις εισφορές πριν να δώσει πρώτα τα 10% του. Αμήν. Εάν δεν πληρώσουμε τα δέκατα μας πρώτα, δεν μπορούμε να δώσουμε εισφορές. Δεν λογαριάζονται σαν εισφορές. Είναι το πρώτο, το μήνυμο που ο Κύριος ζητά και δεν είναι νόμος. Θα πούμε τι είναι τα δέκατα. Τα δέκατα είναι μια πράξη που κάνει μια πράξη ανταπόκρισης στο αντικείμενο της λατρείας σου. Σε ποιον λατρεύεις? Στον Κύριο. Από πίστη, από αγάπη, σεβασμό και φόβο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εάν φοβούμε τον Κύριο, είναι μια πράξη φόβου Κυρίου. Είναι μια πράξη μέσα στον φόβο του Κυρίου. Αλληλούια. Δεν μου λέτε, ο Αβραάμ όταν επλήρωσε το δέκατον του, όταν το έδωσε το δέκατον του, ο Αβραάμ, υπήρχε κανένας νόμος που του έλεγε να το κάνει? Γιατί το έκανε? Αναγνώρισε πως ο ανώτερος ήταν ο Μελχισεδέκ. Ο Ιησούς δεν είναι ανώτερος από τον Μελχισεδέκ. Είναι. Άρα οτιδήποτε πηγαίνει προς τον Κύριο Ιησού θα πρέπει να είναι περισσότερο από ότι ήταν στον Μελχισεδέκ. Συμφωνείτε? Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, είπαμε τι δεν είναι τα δέκατα και τι δεν είναι οι προσφορές. Είπαμε και τι είναι δέκατα και τι είναι προσφορές. Το δέκατον, όπως είχαμε πει με λίγα λόγια, είναι το 10% του ακαθάρτου εισοδήματος μας, πάει κατευθείαν στον Κύριο και από κάθε άλλο εισόδημα, αύξηση του εισοδήματος έχουμε μέσα στη ζωή μας από οποιαδήποτε πηγή. Έρχεται προς εμάς, πηγαίνει το 1/10 προς τον Κύριο. Αλληλούια. Και πάνω από το 10% οτιδήποτε δίνουμε είναι πλέον προσφορές. Δεν υπάρχει οτιδήποτε ποσόν το οποίο να σου λέει κάποιος πόσα πρέπει να δώσεις, είναι από αυτό προαίρετη καρδιά, αλλά θα πρέπει να ξεπεράσουμε σίγουρα οποιονδήποτε άλλο σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, μιλώντας με ανθρώπους που είναι experts σε αυτά τα ζητήματα, διαβάζοντας τον λόγο μέσα από βιβλία τους, συγκεκριμένα ο αδερφός Τζέρι Σαβέλ λέει δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου λέει για το πρώτο τσέκ, αλλά λέει το πρώτο τσέκ ας βγαίνει ως προς τον Κύριο, τα δέκατά σου, το πρώτο τσέκ. Ας είναι πράξη που δείχνεις ότι τον Κύριο τον βάζεις πρώτον και πάνω απ' όλα, και το Πνεύμα το Άγιο φέρνει στην ενθύμηση μου ορισμένα εδάφια από τον Λόγο του Κυρίου για να μας βοηθήσουν. Στους Κολοσσάης 1:18 λέει και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος. Τι είναι ο Ιησούς? Κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι η αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις πάντα. Το καταλαβαίνουμε? Ακούστε τα λόγια αυτά. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, πάνω από όλους. Ώστις είναι η αρχή. Κεφαλή, αρχή, μετά πρωτότοκος, για να είναι πρωτεύων εις πάντα. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα, δόξα στον Κύριο. Και λέει, ας δείχνουμε με τις πράξεις μας ότι ο Κύριος είναι πρώτος στη ζωή μας. Πρώτος στη ζωή μας. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν. Οποιαδήποτε άλλα checks μπορούν να περιμένουν. Το πρώτο είναι στον Κύριο. Αδερφός Σάμπακ, τον άκουσα στη Σουηδία να μιλά, ενώ από βιντεοκασέτα, όχι προσωπικά, και ερχόντουσαν νέοι στον Χριστό. Νέοι στον Χριστό. Νέοι. Το πρώτο πράγμα που τους είπε και το πρώτο πράγμα που θα κάνετε στην πίστη σας είναι κάθε $1 που παίρνετε, τα 10 cents πηγαίνουν στον Κύριο. Τον έμαθε η γιαγιά του αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα, μάθετε τα παιδιά σας, μάθετε όλους σας, είναι μια αρχή. Είναι αρχή τα 10 στη ζωή μας. Λοιπόν, και λέει, όσο για τις προσφορές, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να σου λέει το πόσον περίπου, αλλά λέει ένας χριστιανός θα είναι άνετος όταν κάπου το 25% της εισοδήματος, το 20 με 25% πάει άνετα εις τον Κύριο. Wow! Ξέρεις τον Κύριο. Κάποιος σας πει δόξα στον Κύριο. Ξέρω, την Πέμπτη είναι πιο δύσκολα τα δόξα στον Κύριο, αλληλούια, αλλά πέστε δόξα στον Κύριο. Αλληλούια! Αμήν. Λοιπόν, λέει, δόξα στον Κύριο, φανταστείτε, έτσι, τις φορές μας, προσφορές στον Κύριο. Αμήν. Δεν θα σας πω τι θα κάνετε, αλλά ας αφήσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει τάση στον άνθρωπο, στο υποσυνείδητο του, να αντιδρά, αμέσως. Αδερφοί, ας καλουποθούμε μέσα στο καλούπι του Αγίου Πνεύματος και ας βγούμε από το ότι έχουμε συνηθίσει, δόξα στον Κύριο. Ας είμαστε οι λαρίδωτες που, αλληλούια, προσφέρουμε στον Κύριο. Αμήν. Και όταν μιλούμε για τον Κύριο, μιλούμε για τις πιο σοβαρές επενδύσεις στη ζωή μας. Έτσι να το βλέπουμε. Ένα πράγμα, όταν πάω πίσω στη ζωή μου και λέω ότι έδωσα στον Κύριο, δεν πάει χαμένο, είναι επένδυση, θα το βρω στον ουρανό. Πέστε μου τι έδωσαμε αλλού και πού έδωσαμε αλλού, δεν πρόκειται να τα βρούμε ξανά μπροστά μας. Εννοείται στον φυσικό αυτόν τομέα. Αν έδωσαμε ενός προς τον Κύριο, φυσικά έρχονται πίσω. Αλλά ότι δεν είναι ως προς τον Κύριο, φεύγουν και παρέρχονται. Αμήν. Της Nissan πόσα λεφτά της έδωσα εγώ προσωπικά? Είναι το δεύτερο μου αυτοκίνητο αυτό, από την ίδια εταιρεία. Μου έδωσαν τίποτε πίσω? Δόξα στον Κύριο, γιατί ό,τι δώσουμε στον Κύριο γράφεται κάτω. Είναι επένδυση. Καλύτερες επενδύσεις. Τι είναι δέκατα και τι είναι προσφορές? Είπαμε για 7 λόγους γιατί να πληρώνουμε τα δέκατα μας και να δίνουμε τις φορές, όπως τα είπε ο αδερφός Τζον Οστίν. Πάμε στους Εβραίους 7:1-10 να αναλύσουμε εκεί τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ένα όμορφο απόσπασμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους Εβραίους 7:1-10. Το διαβάζω μια φορά όλο και ας γίνει βίωμα της ζωής μας. Εβραίους 7:1-10. Είναι καλό να ξέρουμε γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Είναι καλό να ξέρουμε ποιος ο σκοπός του, το πνεύμα του βιβλίου αυτού και ειδικά στο κεφάλαιο 7. Πριν αρχίσω να διαβάζω, θα σας διαβάσω ένα άλλο απόσπασμα από το 7 για να δείτε για ποιο σκοπό γράφτηκε. Διαβάζω από το 20 μέχρι το 25. Και καθώς δεν έγινε ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτως δε μετά ορκωμοσίας δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως εν Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύσης των αιώναν κατά την τάξη Μελχισεδέκ, κατά το σούτον ανωτέρας διαθήκης εγκυητής έγινε ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς. Σας παρακαλώ πέστε μου σε ποιους αναφέρεται. Αναφέρεται στους ιερείς της Λεβιτικής ιεροσύνης και συγκεκριμένα στα παιδιά του Ααρών, στην ααρωνική διακονία, η ιεροσύνη, που ήταν μόνο μια συγκεκριμένη φυλή. Λοιπόν, εκεί έχουμε τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Εκείνοι μεν, το μεν μετά θα έχουμε δε, έτσι. Εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμείνωση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, πόσους ιερείς θα είχανε? Πόσους? Ένα. Γιατί λέει έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζονταν από το θάνατον να παραμένουσι. Έτσι ήταν ανάγκη να τους διαδέχονται άλλοι. Εκείνος όμως, προσέξτε το, εκείνοι μεν, εκείνος όμως. Εκείνος όμως, ποιος είναι εκείνος? Ο Ιησούς, επειδή μένει στον αιώνα. Τι κάνει ο Ιησούς? Άρα ο Ιησούς μένει στον αιώνα, δεν πεθαίνει, μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Τι σημαίνει αμετάθετος? Δεν μπορεί να μετατεθεί, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλον. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δια των Λεβιτών. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε διαμέσου της Λεβιτικής ιεροσύνης? Διότι δεν μπορούν, δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να ζήσουν εις τον αιώνα. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, όχι δια των Λεβιτών, αλλά δι' αυτού ο λόγος ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Άρα σήμερα δεν χρειαζόμαστε ιερείς κατά την ειδική ιεροσύνη. Όσον αφορά την λέξη ιερέας, είναι κάθε πιστός, αναγεννημένος χριστιανός, είναι ιερέας. Διαβάστε 1η Πέτρου 2:9, Αποκάλυψη 1:6 και Αποκάλυψη 5:10 και θα δείτε ότι είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Στη γενική ιεροσύνη. Αλλά στην ειδική ιεροσύνη έχουμε σήμερα μόνο ένα, γιατί ζει. Για μας είναι χαρά. Για αυτούς τους υπόλοιπους όλους θρησκόληπτους είναι λύπη τους, γιατί δεν μπορούν να απαλλαγούν από αυτόν που ζει αιώνια. Έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Δεν δικαιούται κανένας να του πάρει τη δικαιοσύνη, την ιεροσύνη και τη δικαιοσύνη από τα χέρια. Άρα εδώ όλο το κεφάλαιο ασχολείται με ένα transition, με μία μετάθεση, μία μετάβαση πραγμάτων από ένα στάδιο σε άλλο στάδιο, από μια κατάσταση σε άλλη κατάσταση. Μας μιλά για τη μετάθεση της ιεροσύνης από τη Λεβιτική ιεροσύνη στην ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και φανταστείτε, δεν περίμενα, λέει, κάποιον ιερέαν, έτσι, οι Εβραίοι, κατά την τάξη του Ιούδα. Δεν ξαναβγήκε ιερέας κατά την τάξη του Ιούδα. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο Ιεροβοάμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος ο ίδιος επράξε ιερατικά καθήκοντα και όποιον έβρισκε μπροστά του τον έκανε ιερέα, γιατί έτσι του άρεσε. Και τελικά είχε μεγάλα προβλήματα από τον Κύριο, γιατί έκανε αυτές τις πράξεις και γιατί πρόσφερε θυσία ενώ δεν ήταν ιερέας. Ήταν πολύ σοβαρή κατάσταση. Και πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, θέλω να ψάξω στην Παλαιά Διαθήκη. Θα σας δώσω εδάφια που δείχνουν ότι για να είναι κάποιος ιερέας έπρεπε να αποδείξει την καταγωγή του. Πάμε στον Έσδρα. Μην φύγετε από τους Εβραίους. Βάρτε μια σημείωση εκεί, ένα σελιδοδείχτη, και πηγαίνετε στον Έσδρα, στο κεφάλαιο 2 και στο εδάφιο 2.62 Έσδρας, «Ούτι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν και δεν ευρέθησαν, όθεν εξευλήθησαν από τις ιερατείες». Επήγανε στα ληξιαρχικά βιβλία του Διοικητηρίου της Ιερουσαλήμ και δεν βρήκανε τα ονόματα τους, γιατί καταστράφηκαν λόγω διαφόρων καταστάσεων, πολέμων και ούτω καθεξής. Και προσέξτε, ενώ μπορούσε να ήταν πραγματικά από τη φυλή του Λεβί, επειδή δεν μπορούσαν να το αποδείξουν γραπτός, δεν μπορούσαν να μπουν στην ιερατική διακονία και εξευλήθησαν τις ιερατείες. Άρα μιλούμε για σοβαρά πράγματα εδώ. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι κάποιος από τη φυλή του Ιούδα θα μπορούσε να ήταν ιερέας, αλλά δεν ήταν κατά την τάξη του Ιούδα, ήταν κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Ήταν κατά την τάξη του Μελχισεδέκ ο Ιησούς Χριστός. Άρα μιλούμε για μια μετάθεση από μια κατάσταση σε άλλη. Προσέξτε. Εδώ ακριβώς αρχίζει και μας δείχνει πώς τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον νόμο, μπαίνουν μέσα στη χάρη τα δέκατα. Από τον νόμο μπαίνουν μέσα στη χάρη τα δέκατα. Και πριν από τον νόμο ήταν πάλι τα δέκατα, αλλά μιλούμε για αυτούς που εμποδίζονται και για αυτούς που προσπαθούν να βρουν 150.000 δικαιολογίες, φυσικά λόγω συμφέροντος, και προσπαθούν να βρουν πολλές δικαιολογίες ότι ήταν μέσα στον νόμο. Για να δούμε τώρα, η βίβλος σας μιλήσει, ο λόγος του Θεού σας μιλήσει, και αν πιστεύουμε ότι έχουμε αρχιερέα μέγα και δεν του πληρώνουμε τα δέκατα μας σήμερα, σημαίνει ότι είμαστε παράκουοι σε αυτόν το απόσπασμα του λόγου του Θεού. Άρα μιλούμε για μετάθεση ιεροσύνης. Δεν έπαψαν οι ιερείς να υπάρχουν. Η ιερατική διακονία υπάρχει. Είναι ο Ιησούς ο μόνος ιερέας αρχιερέας στην ειδική ιεροσύνη. Διαβάζουμε από το 1, παρακαλώ. «Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλίμ». Τι ήταν ο Μελχισεδέκ? Βασιλεύς. Ο Ιησούς τι ήταν? Βασιλεύς. Η ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο Ιησούς τι ήταν? Ιερέας του Θεού του Υψίστου. Εμείς τι είμαστε τα παιδιά του Θεού? Ιερείς και βασιλείς. Τι όμορφη αναλογία μέσα στον λόγο του Θεού. Το είδατε αυτόν, το πιάσατε, το καταλάβατε? Ο Μελχισεδέκ ήταν και βασιλιάς, ήταν και ιερέας. Ο Ιησούς ήτανε και βασιλιάς και είναι βασιλιάς, και ήτανε και είναι ιερέας. Εμείς τα παιδιά του μας αποκαλεί ο ίδιος ο Κύριος βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. «Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλίμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ώστε συνήντησε τον Αβραάμ, επιστρέφοντα από τις καταστροφές των βασιλέων, και ευλόγησεν αυτόν». Άρα καταλαβαίνουμε ότι το ανώτερον ευλογεί το κατώτερον. Ο ανώτερος ευλογεί τον κατώτερον. Ισόν ο Αβραάμ, εις τον οποίον Αβραάμ εχώρισεν και δέκατον από πάντων των λαφύρων. Εχώρισεν και δέκατον από πάντων των λαφύρων. Ως της πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης. Βασιλεύς δικαιοσύνης. Ένα από τα λυτρωτικά ονόματα του Θεού, Γιαχβέτ Σιθκένου. Ο Κύριος ο δικαιώνων μας. Όσης πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, μιλούμε για τον Μελχισεδέκ. Προσέξτε, ο Ιησούς, λέει κάποιος, ήταν το πρωτότυπο, το original. Ο Μελχισεδέκ ήταν το photocopy. Ο Μελχισεδέκ είναι το αντίγραφο. Δεν είναι ο Μελχισεδέκ το original και ο Ιησούς το αντίγραφο, το καταλαβαίνουμε? Ο Ιησούς είναι το original και ο Μελχισεδέκ είναι το αντίγραφο. Ο Ιησούς είναι το πρωτότυπο. Φώναξε δόξα στον Κύριο, είμαι πρωτότυπο, δεν είμαι photocopy, δεν είμαι αντίγραφο. Δόξα στον Κύριο. Άκουσα μια φορά έναν τραγούδι χριστιανικό που έλεγε «Είμαι original, δεν είμαι φωτοτυπία, δεν είμαι αντίγραφο. I'm not a copy. I'm an original. Δόξα στον Κύριο. Ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλίμ, που σημαίνει Shalom. που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης. Γιαχβέ Σαλόμ, άλλο λυτρωτικό όνομα που εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού. Για δείτε πόσο πλούσιος είναι ο λόγος του Θεού. Κάποιος σας πει δόξα στον Κύριο για τον λόγο του. Αμήν. Το οποίο είναι βασίλευς ειρήνης. Απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος. Μη έχων μήτε αρχήν ημερών μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Άρα έχουμε μια καινούργια τάξη που έχει δημιουργηθεί στην ιεροσύνη, είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θυμάμαι όταν πρώτο αναγεννήθηκα, μετά από 6 μήνες πήγα στη Νέα Υόρκη, αναγεννήθηκα εδώ στην Κύπρο, πήγα στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό μου και περπατώντας πάνω στο Broadway, μια μεγάλη οδό στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στο Manhattan, περπατώντας δεξιά και αριστερά, έμπαινα από πόρτα σε πόρτα και ζητούσα δουλειά. Ήταν από πόρτα σε πόρτα. Και ζητούσα δουλειά και με πέταγαν έξω ένας. Από τους 42 δρόμους μέχρι τους 140 δεξιά του δρόμου και μετά πίσω και δεν βρήκα δουλειά. Αλλά όπως πήγαινα προς τα πάνω, βλέπω ένα μεγάλο χτίριο και έλεγε The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Λέω, δόξα στον Κύριο. Ω, τι εκκλησία! Δεν ήξερα τίποτα τότε, μορφωνόμουν στα πράγματα του Κυρίου. Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Μορμόνοι. Πάω εκεί στην είσοδο, μας περίμεναν οι πιο ωραίοι ushers. Γι' αυτό εμείς οι ushers πρέπει να τους ξεπεράσουμε εκείνους τους ushers. Στάθηκαν εκεί και σε περίμενα με το χαμόγελο τους, με την ταπέλα τους, με το άσπρο πουκάμισο και την ωραία γραβάτα, με το κοστούμι τους, όλα όμορφα, και σε περίμενε να σου δώσουν free tour, δωρεάν περιοδεία μέσα στο κτίριο, και σε πήραν από εκεί και σε παίρναν από ένα μέρος σε άλλο που είχε. Είχε θέατρο, είχε μηχανήματα που έδειχναν με βίντεο ολόκληρες ιστορίες και τελικά σου έδιναν και το βιβλίο των Μορμόνων που ήταν απαραίτητο. Μας δίνουν τη βίβλο για να καλύπτονται και ακόμα ένα έξτρα βιβλίο. Και μου είχαν δώσει αυτό το έξτρα βιβλίο και πήγα σπίτι, το μελέτησα, αλλά κατάλαβα αμέσως, μόλις άρχισαν αυτή την περιοδία, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κανένας δεν μου είχε πει για Μορμόνους, δεν ήξερα, έμαθα γιατί χτύπησα. Και πήγα μέσα, είδα και τελικά άκουσα ότι ο Joseph Smith, ο προφήτης τους, έλαβε την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ και ο Ιησούς Χριστός ήρθε ο ίδιος και του έδωσε την ιεροσύνη αυτή και ο Πέτρος και ο Ιωάννης και βάλαν τα χέρια τους πάνω στον Joseph Smith και είδαν άγγελον τον Μωρώνη και ούτω καθεξής. Πολύ ελκυστικά πράγματα για κάποιον που δεν ξέρει, αλλά για κάποιον που ξέρει τον Λόγο του Θεού, κάτι μέσα του λέει δεν πάει καλά. Ήταν ο λόγος μέσα μου που με αφύπνισε στο ότι αυτό δεν ήταν το σωστό. Ο λόγος μέσα μου. Λέω, δεν γίνεται. Μετά ρίξα μια ματιά στο βιβλίο των Μορμόνων. Ο Ιησούς είπε, κανένας δεν πρέπει να προσθέσει. Όποιος προσθέσει, ο Θεός θα προσθέσει πληγές πάνω του. Όποιος αφαιρέσει, ο Θεός θα αφαιρέσει το μερίδιο του από το βιβλίο της ζωής. Και έτσι άρχισα να βλέπω ένα σωρό πράγματα. Πολύ εύκολο ήταν για μένα να βρω τα λάθη τους. Πάρα πολύ εύκολο. Και αμέσως βρήκα πάρα πολλά λάθη στο βιβλίο τους. Σύντομα το πέταξα, δεν το ανεχόμουν καν μέσα στο σπίτι μου και βρήκα τα σημεία τους. Αδερφοί αγαπητοί, κανένας Τζόσεφ Σμιθ δεν έλαβε την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Πώς μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο όταν ξέρω τον Λόγο του Θεού? Στους Ψαλμούς ο Κύριος λέει «Και όμως και δεν θέλω μεταμεληθεί, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώναν κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ποιος μπορεί να κλέψει από τον Κύριο Ιησούν την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ? Έχουμε αυτή την υπόσχεση του Κυρίου στους Ψαλμούς. Έχουμε τον Λόγο του Θεού που στους Εβραίους 7 που μας λέει ο Ιησούς έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να ξεκελαστούμε εύκολα. Κάποιος λέει ότι αναφέρει για τον Μελχισεδέκ ήταν απάτορα, μήτορα, γενεαλόγητος. Σίγουρα σαν άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος, μερικοί πιστεύουν ήταν ο Ιησούς Χριστός κλπ. Ήταν σκιά. Δεν ξέρουμε σίγουρα, ήταν μια σκιά πιστεύω. Έτσι. Και σίγουρα σαν άνθρωπος είχε και πατέρα, είχε και μητέρα. Δεν σημαίνει ότι δεν είχε πατέρα και μητέρα και γενεαλογία. Το καταλαβαίνουμε? Δεν σημαίνει ότι δεν είχε. Απάτορα μήτος σημαίνει δεν είχε καταγραφεί ο πατέρας του, δεν είχε καταγραφεί η μητέρα του. Έχασαν τα records όπως έχασαν τα records εκεί που σας έδειξα με τον Έσδρα, στον Έσδρα. Το καταλαβαίνουμε? Δεν έβρισκαν τα όνοματα τους στα ληξιαρχικά βιβλία ιερείς και εξευλήθησαν τις ιεροσύνες. Κι έτσι ο Μελχισεδέκ δεν είχε ούτε πατέρα που να καταγράφεται κάτω, ούτε μητέρα, γενεαλόγητος, μήτε έχων αρχήν ημερών, μήτε τέλος, αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού. Έτσι, αφομοιωμένος. Αλλά τι είναι όλα αυτά τα πράγματα, αδερφοί? Κάποιος αδερφός λέει είναι η πιο ωραία θεληματική παράληψη που έγινε ποτέ μέσα στον Λόγο του Θεού. Είναι σκόπιμη παράληψη για να ταιριάξει με τον Ιησού Χριστό. Απά τώρα, μη τώρα αγενεαλόγητος, μήτε έχων αρχήν ημερών, μήτε τέλος, αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού. Μένει ρεύς πάντοτε, δόξα στον Κύριο. Σκιά, τύποι, τι είναι η Παλαιά Διαθήκη, ο αδερφός Τζόνος τι λέει, τι κάνεις με τους τύπους και τις σκιές? Βλέπεις κάτι, βλέπεις τη σκιά ενός αεροπλάνου, τι κάνεις? Κάθεσαι και βλέπεις τη σκιά, σε κάνει να κοιτάξεις πάνω για να δεις the real thing, για να δεις το πραγματικό αντικείμενο. Έτσι. Και όταν βλέπουμε τις σκιές, όταν βλέπουμε τον Μελχισεδέκ, είναι σκιά, είναι τύπος. Κάτι κρύβει, κάτι είναι πίσω του. Τι κάνουμε? Κοιτάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, ικανοποιούμαστε εκεί. Ο Ιησούς εκπληρώνει αυτήν την ιεροσύνη. Αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος. Για ποιον αναφέρεται εδώ ότι ήταν μέγας? Προσέχετε σύμφωνα με τον λόγο να μιλάτε. Ο Μελχισεδέκ λέει ήταν μέγας. Εάν ο Μελχισεδέκ ήταν μέγας, πόσο πιο μέγας είναι ο Κύριος Ιησούς? Εάν η σκιά του αεροπλάνου είναι μεγάλη, πόσο πιο μεγάλο είναι το αεροπλάνο? Το καταλαβαίνουμε? Άρα ήταν μέγας ο Μελχισεδέκ. Και ήταν μόνο σκιά, ήταν μόνο τύπος. Ισόν ο Αβραάμ ο πατριάρχης έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων, και όσοι μεν εκ των ιών του Λεβί λαμβάνουσιν την ερατείαν, έχουσιν εντολήν να αποδεκατώνωσιν των λαών κατά των νόμων. Άρα εμπήκε μέσα στον νόμο. Εμπήκε μέσα στον νόμο. Και προχωρούμε παρακάτω. Του τέστην τους αδελφούς αυτών και τη εξελθώντας εκ της οσφίως του Αβραάμ. Εμείς οι χριστιανοί σήμερα, εμείς έχουμε δικαίωμα να ονομαζόμαστε κατά την επαγγελία παιδιά του Αβραάμ. Αμήν. Άρα αυτό αφορά και εμάς σήμερα. Τους αδελφούς αυτών και οι εξαλθόντες εκ της οσπίως του Αβραάμ. Εκείνος δε όστις δεν εγεναλογεί το εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Βλέπετε ότι έχει σχέση το δέκατον με την ευλογία. Και ειλικρινά σας λέω, επεκτείνεται πέραν της οικονομικής ευλογίας. Γι' αυτό είναι που επιμένω τόσο πολύ. Γιατί το δέκατον είναι, καταρχήν δεν είναι απλά οικονομικό θέμα, είναι θέμα πειθαρχίας και υπακοής στον Κύριο. Είναι ζήτημα αρχής, όχι ζήτημα νόμου, όχι ζήτημα καταπίεσης. Και σας είπα πολλές φορές, κανένας δεν θέλουμε να δίνει με το ζόρι. Όλα αυτά που κάνουμε είναι για να έρθει αποκάλυψη από τον Θεό σε κάποιο άτομο. Να έρθει αποκάλυψη. Και να γίνουμε αυτοί οι άνθρωποι που εφρενόμαστε στο να δίνουμε στο έργο του Θεού. Χωρίς δε την ως το 7 αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Και εδώ μεν, και σε προετοιμάζει πριν να σου μιλήσει ξεκάθαρα για τον Ιησού Χριστό. Το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Το ξαναλέω, ας το πούμε όλοι μαζί, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Εάν το δέκατον στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αιτία ευλογία για τους Εβραίους, πόσο πιο μεγάλη ευλογία θα πρέπει να είναι το δέκατον στην Καινή Διαθήκη, που ο Ιησούς είναι πιο μεγάλος από τον Μελχισεδέκ. Άρα αποκλείεται στην Καινή Διαθήκη έτσι κι αλλιώς να δίνουμε πιο λίγο από το δέκατο. Συμφωνείτε αδερφοί? Σύμφωνα με τον λόγο μιλώ. Οκ. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν στη δέκατα. Εδώ είναι το transition. Εδώ είναι η μετάθεση, εδώ είναι η μετάβαση από μια κατάσταση στην άλλη. Εδώ είναι, σε αυτό το σημείο. Συνδέστε αυτό το σημείο με το 23 μέχρι το 25 που διαβάσαμε προηγουμένως και θα δείτε αυτή τη μετάθεση. Μετάθεση της ιεροσύνης, μετάθεση του ποιος λαμβάνει τα δέκατα. Μετάθεση. Οι Εγγλές έχουν μια φράση πολύ δυνατή και λέγεται smooth transition. Επειδή από μια κατάσταση σε άλλη, όταν κάποιος αλλάξει από μια κατάσταση και μπει σε άλλη, η αλλαγή κάποτε είναι μεγάλη και πειράζει και προσπαθούν να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα και λένε smooth transition, δηλαδή απαλή, όσο πιο εύκολη γίνεται, μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο. Και χρειαζόταν εδώ ο Παύλος να εξηγήσει στους Εβραίους, στους Ιουδαίους, πώς αυτή η ιεροσύνη ήρθε και μπήκε στον Ιησού. Τώρα πάνε να βρεις έναν Εβραίο και να του πεις «Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας» και άμα του δείξει, αυτό είναι καλό, αλλά άμα του δείξεις ακόμα από τον Λόγο του Θεού γιατί ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, θα το εκτιμήσει περισσότερο, θα είναι smooth transition. Θα είναι απαλή μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο και δεν θα δυσκολευτεί ο άνθρωπος. Και επιπλέον θα του δώσεις λόγο να σταθεί πάνω του. Και σήμερα όταν λέμε για τα δέκατα, είναι καλό να εξηγήσουμε πώς είναι αυτή η μετάβαση από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη. Εδώ μεν θνητή, και θέλω να συμμετάσχετε και πάλι να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί οι θνητοί και εδώ, το εδώ γιατί αναφέρεται. Εδώ μεν θνητοί άνθρωποι. Όταν μιλούσε ο Παύλος, υπήρχε ακόμα ο ναός. Δεν είχε καταστραφεί. Πότε καταστράφηκε ο ναός της Ιερουσαλήμ, ο ναός του Σολομώντα, ο ναός? Το 70 μετά Χριστό. Όταν εγγράφτηκε η επιστολή, δεν είχε καταστραφεί ο ναός. Υπήρχαν ακόμα οι ιερείς, οι Λεβίτες. Σήμερα οι Εβραίοι τι έχουν? Συναγωγές και αρχισυνάγωγους και ραβίνους. Ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί εγκαταστράφηκε ο ναός. Ξέρετε γιατί δεν κάνουν οι Εβραίοι, δεν κάνουν θυσίες σήμερα? Δεν έχουν ναό. Γι' αυτό μόλις ξαναχτιστεί ο ναός του Σολομώντα και ο Αντίχριστος θα τους βοηθήσει να τον κάνουν, θα κάνουν θυσία αμέσως, αλλά θα απογοητευτούν γιατί θα σφάξει γουρούνι μέσα εις τον ναό. Το βδέλιγμα της ερημόσεως. Άρα υπήρχε ο ναός, υπήρχε η Λεβιτική ιεροσύνη και τους λέει «Εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν συνδέκατα, σύμφωνα με τον νόμο». Το «εδώ» αναφέρεται εδώ κάτω στο γήινο ναό, αλλά προσέξτε το transition τώρα, την μετάβαση, την μετάθεση. Εκεί δε, εδώ μεν θνητοί άνθρωποι, εκεί δε, πού αναφέρεται το εκεί δε? Πού αναφέρεται το εκεί δε? Στον ουρανό. Αναφέρεται στον ναό που είναι χτισμένος πάνω ψηλά στον ουρανό, συγκεκριμένα στα Άγια των Αγίων, στον ουράνιο ναό. Θέλετε να σας πω σε ποιον ναό ακριβώς? Όταν ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, τον είδε η Μαρία, η Μαγδαλήνη, έτσι, και της λέει «Μη μου άπτου γιατί δεν πήγα ακόμα στον πατέρα μου». Όταν είδε το θωμά του λέει «Άγγιξε με και βάλε τα χέρια σου μέσα στις τρύπες για να δεις ότι είμαι εγώ». Η διαφορά ήταν ότι πήγε στον πατέρα και επέστρεψε. Τι έκανε εκεί στον πατέρα που πήγε? Πήγε μέσα στα Άγια των Αγίων, των ουράνιων ναών, και έθεσε εκεί το αίμα του σαν θυσία. Έδρασε σαν ο αμνός του Θεού, η θυσία του Θεού, και έδρασε και σαν ο ιερέας αρχιερέας που μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων. Άρα μιλούμε για έναν άλλον ναό που δημιουργήθηκε. Και για να υπάρχει ναός έπρεπε να υπάρχει θυσία. Έτσι μιλούμε για δύο ναούς που υπήρχαν την ίδια στιγμή. Ένα στη γη, ένα στον ουρανό, το καταλάβαμε. Όταν ο Παύλος μιλούσε και έγραφε την επιστολή, υπήρχαν δύο ναοί. Ένα στην Ιερουσαλήμ και ένα στον ουρανό. Υπήρχαν δύο τάξεις ιεροσύνης. Ένα στη γη των Λεβιτών και ένα στη γη του Μελχισεδέκ. Η ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Τους λέει τι προτιμάτε, σε λίγο δεν θα έχετε ούτε ναό. Τους προετοίμαζε. Εδώ με θνητοί άνθρωποι λαμβάνουν συνδέκατα. Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει ναός? Τι θα γίνει όταν δεν υπάρχουν Λεβίτες? Εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Για πέστε μου, ποιος είναι ο μαρτυρούμενος ότι ζει? Μήπως είναι ο Μελχισεδέκ ο άνθρωπος? Όχι, είναι ο Ιησούς ο Κύριος. Τώρα η επόμενη ερώτηση που έχω για αυτούς που δεν πιστεύουν τα δέκατα είναι η εξής. Έπαψε ο Ιησούς να είναι ιερέας? Επέθανε ο Ιησούς? Μη γίνει το να πιστέψουμε μια τέτοια πλάνη. Εάν το μικρότερο ευλογείται από του μεγαλύτερου, πόσο μάλλον σήμερα που ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ιερέας εκεί πάνω, με χαρά μεγάλη, ζήτημα αρχής, θα πηγαίνουμε στον Κύριο. Κύριε, πρώτα από όλους, τιμώ εσένα με τα δέκατα μου και τις προσφορές μου. Βλέπετε ότι συνεχίζει στην Καινή Διαθήκη της Χάριτος, στην Ανώτερη Διαθήκη. Μη γέννητο, αδερφοί, μη γέννητο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι, και όχι υπεύθυνοι άνθρωποι, ανεύθυνοι άνθρωποι, και μεταδίδει ο ένας στον άλλο. Δεν ήταν, θα το εξηγήσουμε στους λόγους γιατί λένε δεν είναι στην Καινή Διαθήκη, είναι του νόμου, είναι έτσι. Προσπαθούν να το αποφύγουν. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι ο μαρτυρούμενος ότι ζει είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός και πιστεύουμε ότι ζει για πάντα. Είναι Κύριος. Και τα δέκατα μπήκαν στην Καινή Διαθήκη. Και δια να είπω ούτω, ακούστε κάτι άλλο βασικό. Δια να είπω ούτω, δια του Αβραάμ και ο Λεβιός της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Ποιος? Και δια να είπω ούτω, δια του Αβραάμ και ο Λεβιός της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Τι παράξενο εδάφιο. Ένα διάστημα εντελώς στην αρχή είχα βγάλει το συμπέρασμα, άρα οι Λεβίτες δεν πρέπει να πληρώνουν δέκατα, γιατί ήταν πριν γίνω Λεβίτης. Συγγνώμη, ποιμένας. Λέω, άρα οι Λεβίτες δεν πρέπει να πληρώνουν δέκατα. Θα δούμε ότι πρέπει να πληρώνουν και δόξα στον Κύριο. Προνόμιο μου είναι. Προνόμιο μου, χαρά μου, ευλογία μου, δεν ξέρω, πετώ στα σύννεφα, ηλεκτρίζουμε όταν ακούω για τα δέκατα. Αμήν. Φανταστείτε, ένας ευλογημένος άνθρωπος ηλεκτρίζεται όταν ακούει για τα δέκατα. Ένας άνθρωπος που δεν πληρώνει τα δέκατα του νιώθει άβολα. Γιατί να νιώθεις ενοχή, γιατί να νιώθεις κατάκριση? Μπε στην οδό ελευθερίας, μπε στην οδό ευλογίας, δόξα στον Κύριο, στην οδό της χαράς. Δόξα στον Κύριο. Αυτό σημαίνει το εξής. Και δια να είπω ούτω, δια το Αβραάμ και ο Λεβί ως τις ελάμβανε δέκατα, πεδεκατώθη. Θα δούμε σε λίγο ότι και οι Λεβίτες πλήρωναν δέκατα, αλλά γιατί το λέει αυτό εδώ? Εδώ το λέει για να μας πει ότι ο Αβραάμ ήταν ο αντιπρόσωπος, προσέξτε το καλά, ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των γενεών που θα ερχόντουσαν μετά από αυτόν. Αντιπρόσωπος δεκατιστής, ότι όλον το σπέρμαν του, όλη η ευλογία του θα εδεκάτωναν. Θα επλέρωναν δέκατα στον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε? Και ο Λεβί ως της ήτο εις την οσφήν του Αβραάμ, ο Λεβί ως της ήταν μέσα στον Αβραάμ και αυτός απεδεκατώθη. Δηλαδή συμβολικά όσοι είναι σπέρμαν του Αβραάμ, παιδιά της ευλογίας αποδεκατών. Βλέπετε πως μπαίνει στην αιωνιότητα. Είναι μια αιώνια αρχή μέχρι να πάμε εκεί πάνω. Αμήν. Άλλα λόγια, δεν ξέρω πώς θα είναι τα δέκατα στον ουρανό. Μπορεί να συνεχίζουμε με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω. Δέκατα και προσφορές. Δεν πιστεύω να πάψουμε να δίνουμε. Ούτε πιστεύω ο Θεός θα πάψει να δίνει. Είναι στη φύση του. Διάβαζα ένα βιβλίο από τον αδερφό Μόρις Ρούλο και έλεγε για την φύση του Θεού, για το πώς ο Θεός είναι δότης. Λυτρωτής, Κύριος. Πώς ο Θεός είναι δότης, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Άρα ο Λεβί που ήταν μέσα στον Αβραάμ απεδεκατώθη. Όλον του το σπέρμα μέχρι σήμερα. Βλέπετε πόσοι θέλουν να κάνουν quote, να λένε το απόσπασμα Γαλάτας 3, 13 και 14 ότι λαμβάνουμε την ευλογία του Αβραάμ, αλλά μην τους πεις για τις υποχρεώσεις. Αφού είμαι μέσα στο σπέρμα του Αβραάμ σημαίνει ότι και εγώ πρέπει να πληρώνω δέκατα. Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Φτάσαμε μέχρι το 10. Διότι εν τη οσφή του πατρός αυτού ή το έτη, όταν συνήντησεν αυτόν ο Μελχισεδέκ, υπήρχε ο Λεβί? Υπήρχαν αυτοί οι ιερείς? Όχι, μιλάει για το σπέρμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, το πρότυπο του δεκατισμού, για να δούμε ότι όσοι είναι μέσα στην ευλογία του Αβραάμ είναι αυτοί που συνεχίζουν να πληρώνουν τα δέκατα τους στον Κύριο. Αφού αναλύσαμε αυτόν το απόσπασμα, θέλω να απαντήσουμε στην ερώτηση. Είναι τα δέκατα και οι προσφορές στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα αυτοί που ενοχλούνται από αυτό το θέμα λένε ότι δεν είναι στην Καινή Διαθήκη, εντελώς επιφανέκα, εντελώς επιπόλαια λένε ζούμε στην περίοδο της χάριτος, δεν είμαστε κάτω από νόμο. Λέει η βίβλος ότι πρέπει να συνερχόμεθα όμου. Μην πηγαίνετε εκκλησία, δεν είμαστε κάτω από τον νόμο. Μην κάνετε έτσι, δεν είμαστε κάτω από τον νόμο. Ψάξτε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μια τέτοια ζωή και πέστε μου τι ευλογία έχουν πάνω στη ζωή τους. Θα σας πω ένα πράγμα, μια σοβαρή δήλωση για εδώ στην Κύπρο. Λυπούμε για τόσους πολλούς ανθρώπους χρησμένους από τον Κύριο που δεν χειρίστηκαν καλά την χριστιανική τους ζωή και έμεινε το χρήσμα τους άχρηστο στην ουσία. Ανεκμετάλλευτο στην ουσία. Λόγω έλλειψης πειθαρχίας, λόγω έλλειψης μαθητείας κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Ο Θεός έχει αρχές. Το σύμπαν διέπεται από αρχές. Τον Θεό τον διέπουν οι αρχές που ο ίδιος έχει θέσει. Ξέρετε, ο Θεός είναι Θεός αρχών. Ενεργεί σύμφωνα με αρχές. Αν έσπειρες θα θερήσεις. Δεν το πιστεύω, είναι νόμος. Μην θερήσεις, θερίζω εγώ. Αμήν, μάθαμε έτσι. Εμείς δεν έχουμε την τάση να φιλονεκούμε. Κάποιος δεν πιστεύει στη θεραπεία. Μην είναι άρρωστος, αδερφέ. Δεν μπορώ να σε θεραπεύσω, δεν μπορώ να σε πείσω. Κάποιος δεν πιστεύει στα δέκατα, μείνε κάτω από την κατάρα. Μην του πεις καταραμένε, ας τον Κύριο να το πει. Το λέει στον Μαλαχία. Εσύ μην τους πεις, μην πεις, θέλει να μείνεις κάτω από την κατάρα. Όταν είσαι κάτω από την κατάρα και σε χτυπάει η κατάρα, ό,τι θέλεις πες για τον εαυτό σου. Αν θέλεις πες ότι είσαι έτσι, αν θέλεις πες ότι είσαι αλλιώς και είμαι καταραμένος ή δεν είμαι. Σημασία δεν έχει αυτό το πράγμα, σημασία έχει είσαι ευλογημένος ή δεν είσαι. Πού είσαι, είσαι κάτω από τι. Μπορείς να είσαι κάτω από την ευλογία, μπορεί να μπεις κάτω από την κατάρα. Βγες. Δεν είπαμε κανένα είσαι καταραμένος και είσαι έτσι. Μη γέννητο. Μην καταλαβαίνετε, δεν καταρώμαστε κανένα. Προειδοποιούμε ανθρώπους, μην μπαίνετε κάτω από την κατάρα. Αν δεν πληρώνεις τα δέκατα σου, βρίσκεσαι κάτω από την κατάρα. Σε χτυπά, μα δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις. Κοίταξε τη ζωή σου, κοίταξε να δεις τι γίνεται μέσα στη ζωή σου και θα δεις ότι με την υπακοή θα φύγουν πολλά πράγματα. Θα δείτε, δόξα στον Κύριο, χαρά μου να δεκατίζω. Αλληλούια, είναι στην Καινή Διαθήκη. Ας το αναλύσουμε, Ματθαίος 23-23, ο Ιησούς το έγκρινε. Ματθαίος 23-23. «Βέης εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε το ιδιοσμόν και το άνηθον και το κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστην». Τους μιλάει και για τον νόμο και για τη χάρη. Τους λέει, τα αυτά έπρεπε να πράττετε πια την κρίση, τον έλεον και την πίστη. Και εκείνα να μην αφήνετε πια, το να αποδεκατίζετε όλον το εισόδημά σας. Αυτά έπρεπε να τα κάνετε, αλλά να μην αφήνετε τα άλλα. Μα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί μιλούσε σε ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης και λοιπά. Άκουσε πολύ προσεκτικά. Δεν είναι ο ίδιος Ιησούς που τους είπε λίγο πιο πριν στο κεφάλαιο 5, πιστεύω είναι, αν πάτε εκεί θα δείτε, που τους λέει «Οικούσατε ότι ερέθην, εγώ όμως σας λέω». Θυμάστε αυτήν την επί του όρους ομιλία, τους μακαρισμούς. Τα θυμάστε όλα αυτά. Ερέθη προς τούτης, εγώ όμως σας λέω. Οικούσατε ότι ερέθη το 27, το 31, οικούσατε ότι ερέθη στους αρχόντας σας, εγώ όμως σας λέω. Άρα δείχνει ο Ιησούς εδώ ότι αν ήθελε να αλλάξει κάτι το άλλαζε. Την αρχή των δεκάτων όμως δεν την άλλαξε. Τους λέει συνεχίστε. Και σας ρωτώ, τους είπε συνεχίστε ή δεν τους είπε συνεχίστε. Οτιδήποτε άλλον τους είπε. Οδόντα, αντιοδόντος και οφθαλμού, αντιοφθαλμού οικούσατε ότι ερέθη. Εγώ όμως σας λέω στρέψτε και την άλλη σίγουρα. Καλά, δεν ήταν κάτω από τον νόμο αυτή που τους μιλούσε. Τα άλλαξε όμως ο Κύριος. Όταν ήρθε στο ζήτημα των δεκάτων τους είπε αυτά μην τα αφήνετε. Αλλά να μην είναι τα μάτια σας μόνο πάνω σε εκείνα, να είστε του νόμου, δηλαδή να είστε επιδειξίες, να σας αρέσει να επιδεικνύετε το τι κάνετε στον κόσμο. Από καθαρή καρδιά. Και αυτά είναι καθήκον σας να κάνετε και τα άλλα να τα συνεχίζετε. Άρα τους είπε συνεχίστε τα δέκατα. Το παραφράζω λίγο για να το καταλάβουμε. Τους είπε συνεχίστε τα δέκατα. Συνεχίστε να πληρώνετε δέκατα. Συνεχίστε. Ο Ιησούς το έγκρινε. Άμα το έγκρινε ο Ιησούς, δόξα στον Κύριο. Είμαι μαζί του. Φώναξε μαζί του. Όποιος δεν είναι μαζί μου λέγει είναι εναντίον μου και όποιος δεν συνάγει σκορπίζει. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Πρώτη Κορινθίους 9. Πάμε γρήγορα στην Πρώτη Κορινθίους 9. Πόσο μ' αρέσει ο λόγος του Θεού. Hallelujah! Είναι υπέροχος ο λόγος του Θεού. Μιλούμε από την πρώτη Κορινθίους επιστολή 9, τα πρώτα 14 εδάφια. Γιατί τα 14, γιατί είναι το κάτι άλλο. Ας τα διαβάσουμε για να λάβουμε όλον το νόημα. Πρώτη Κορινθίους 1, συγγνώμη, 9, κεφάλαιο 9, από το 1, εδάφιο 1 μέχρι 14. Δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι. Διότι η σφραγής της αποστολής μου εις εις τον Κυρίο. Η απολογία μου εις τους ανακρίνοντας με είναι αυτή. Μη δεν έχομεν εξουσία να φάγομεν και να πιούμεν. Τι κάνει εδώ ο Παύλος? Ο Παύλος εδώ μιλά για τα δικαιώματα του. Τον ανάγκασαν να μιλήσει. Αν και ο Παύλος ήταν τόσο καλή καρδιά που ήθελε να κάνει αδάπανον το Ευαγγέλιο, και αυτό πρέπει να χαρακτηρίζει τους εργάτες του Ευαγγελίου. Να κάνουν το παν, να κάνουν θυσίες, να κάνουν οτιδήποτε για να είναι αδάπανον το Ευαγγέλιο. Αλλά τους μίλησε για το δικαίωμα. Προσέξτε, ο άνθρωπος του Θεού έχει ορισμένα δικαιώματα που κανένας δεν μπορεί να του τα στερήσει, εκτός αν ο ίδιος θέλει να τα στερηθεί ο ίδιος. Αυτό είναι ευλογία. Όταν κάποιος θέλει, λέει εγώ θέλω να παραδώσω αυτόν το προνόμιο που έχω, αν και το δικαιώμα δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Κανένας άλλος δεν δικαιούται να του το αφαιρέσει. Το καταλαβαίνετε? Κανένας άλλος. Και μιλά τώρα για τα δικαιώματα του. Μη δεν έχουμε εξουσία να φάγουμε και να πιούμε. Μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρομαι αδελφήν γυναίκα, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς. Τι εννοούσε άραγε ο Απόστολος Παύλος εδώ, να παίρνει την girlfriend του μαζί? Τι εννοούσε? Δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να συμπεριφέρομαι γυναίκα, αδελφή, σύζυγον δηλαδή. Ο εργάτης του Ευαγγελίου έχει δικαίωμα να παίρνει τη σύζυγον του μαζί του. Το λέω για όλους τους αντίθετους ενάντιους μου. Η βίβλος το λέει. Μη δεν έχουμε δικαίωμα να συμπεριφέρουμε γυναίκα αδελφή, όπως έκανε και ο Πέτρος. Καμιά φορά νομίζουμε ότι πήγαιναν πάντα, αφήναν τα παιδιά τους και έφευγαν. Πήγαιναν μαζί πολλές φορές. Εδώ το αποκαλύπτει. Ότι οι αδελφοί του Κυρίου και οι λοιποί Αποστολοί όλοι παίρναν τις γυναίκες τους. Μετά που εγκαθιδρύθηκε η διακονία τους, πήγαιναν μαζί. Και σήμερα τα μεγαλύτερα αποτελέσματα έχουν αδερφοί οι οποίοι εργάζονται σαν ζευγάρι. Και είναι πολύ σπουδαίο οι άντρες του Ευαγγελίου να κυκλοφορούν με τις συζύγους τους, γιατί ο Σατανάς πάντοτε τους στείνει παγίδες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Είναι ασφάλεια, όχι ότι μα φοβάσαι, μην πες, δεν φοβάμαι, μην πες, ξέρω τον Κύριο μου και ο λυτρωτής μου ζει και ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου το γνωρίζει. Αλλά όποιος δει αυτή την γυναίκα δίπλα σου, σίγουρα οποιαδήποτε πονηρά βλέμματα θα αποφευχθούν, οποιαδήποτε πρόκληση θα αποφευχθεί, αμήν. Και είναι πιο ασφαλές, είναι πιο ωραίο πράγμα και δίνεις την αίσθηση του ολοκληρωμένου. Είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Άρα έχει δικαίωμα ο εργάτης του Ευαγγελίου να συμπεριφέρει, να πάρει μαζί του τη σύζυγον του. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Άρα γνωρίζετε εδάφιο για να απαντάτε τώρα. Μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρουμε αδελφήν γυναίκα, ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και ο Κηφάς. Άρα όλοι το κάναν. Έχουμε το δικαίωμα. Ή μόνος εγώ, θα έλεγαν οι άλλοι, είναι παραπάνω έξοδα. Όταν ο Ιησούς τα πήγαινε και παίρνει 10 μαθητές, γιατί να μην πάρει 5 μαθητές, παραπάνω έξοδα. Όταν ο Ιησούς πήγε στη Γαλιλαία, θα σπαταλήσει πολύ βενζίνη, γιατί να πάει. Γιατί να πάει με την TWA, έπρεπε να πάει με την Aeroflot. Αυτά τα ακάθαρτα πνεύματα του σατανά πρέπει να κλείσουν τα στόματα τους, γίνω παγκόσμια λέω. Όταν αυτή η Μαρία επήρεν αυτόν τον πολύτιμο μύρον και το έχισε πάνω στον Κύριον Ιησού Χριστόν, με αυτά τα λεφτά μπορούσαν να ταΐσουν πολλούς, πιστεύω εκατοντάδες φτωχούς. Και όπως ο Κύριος δεν την επέπληξε, αν ο Κύριος θέλει να μας ευλογήσει, ποιος είναι αυτός που μπορεί να σταθεί εναντίον μας και να μας κρίνει με οποιοδήποτε τρόπο. Μην δεχτείς κανέναν να σε κρίνει για το σπίτι σου, για το αυτοκίνητο σου, για τη διαγωνία σου, για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου. Μην δεχτείς κανένα. Μην δεχτείς κανένα. Τους φτωχούς τους έχετε πάντα μαζί σας. Και άκουσα και η αδερφή Ποπι που ήταν μαζί μας στη Φλόριδα, ένα υπέροχο μήνυμα, ήθελα να το είχαμε πάνω σε κασέτ, αυτό η βίντεο κασέτα, δεν ξέρω αν το πήραμε, με τον David Samral, και είχε κάνει ένα σπουδαίο μήνυμα για το ζήτημα του δίδυν. Σπουδαίο μήνυμα, ήταν κάπου 45 λεπτά νομίζω και ήταν μόνο για να δώσουν εισφορά, τίποτα άλλο. Ένα σπουδαίο μήνυμα και λέει, αν ο πατέρας μου θέλει, he wants to spoil me, ποιος θα είσαι να πεις οτιδήποτε. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να μας ευλογήσει, αδερφοί. Υπάρχουν αρκετά για όλους, μην ανησυχείτε. Ξέρω ότι υπάρχουν αδερφοί που λένε, γιατί να κάνετε το έργο του Θεού, γιατί να αγοράζετε καινές διαθήκες, γιατί να κάνετε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία θα έπρεπε να βοηθά τους φτωχούς. Φαίνεται πολύ ελκυστικό και πολύ ωραίο. Το πρώτο μέλημα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο και οι ιεραποστολές σε όλον τον κόσμο, η πνευματική τροφή πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μη εργαζόμεθα. Εννοεί σε secular job, σε κοσμική δουλειά. Έχουμε την εξουσία να μην εργαζόμεθα. Τις ποτέ εκστρατεύει με ίδια αυτοέξοδα. Πόσον καθαρός είναι ο λόγος. Τις φυτεύει αμπελώναν και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού. Ή τις πιμένει πίμνιον και δεν τρώγει εκ του γάλακτος του πιμνίου. Μήπως κατά άνθρωπο λαλώ ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος. Ο νόμος τα λέει. Ο νόμος τα λέει. Φανταστείτε την καλύτερη διαθήκη, αδερφοί. Ήρθε ο Κύριος να ελευθερώσει τους πιστούς σήμερα της Εκκλησίας μας στον τρόπο σκέψης τους για τα οικονομικά και να μην επιτρέπετε σε κανέναν να μολύνει τη διάνοια σας. Στον μολυσμένον όλα είναι, στον καθαρόν όμως είναι όλα. Να είστε καθαροί, να μην μολύνεστε με τίποτα. Δόξα στον Κύριο. Το λόγο να ακούτε. Το λόγο να ακούτε. Μήπως κατά άνθρωπο λαλώ ταύτα, ή δεν λέγει ταύτα και ο νόμος, διότι εν το νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μέλη των θεών περί των βοών. Ποιος εννοεί εκεί? Ποιος εννοεί εκεί? Τους εργάτες του Ευαγγελίου εννοεί εκεί. Τους εργάτες του Ευαγγελίου εννοεί εκεί. Ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο. Ή δι' ημάς βεβαίως λέγει τούτο. Για μας το λέει. Διότι δι' ημάς εγγράφει ότι ο αρωτριών με ελπίδα πρέπει να αρωτριά και ο αλωνίζων με ελπίδα να μετέχει της ελπίδος αυτού. Εάν εμείς εσπήραμεν εις εσάς τα πνευματικά μέγα είναι, εάν εμείς θερίσομεν τα σαρκικά σας. Εάν άλλοι μετέχωσιν της εφημάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον εμείς. Αλλά δεν μετεχειρίστημεν την εξουσίαν ταύτην. Αυτό μπορώ εγώ να το αρνηθώ σαν από δικής μου θελήσεως. Κανένας δεν δικαιούται όμως να μου το στερήσει. Αλλά υποφέρομεν πάντα δια να μην προξενήσουμε εμπόδιον τι στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και να θυμάστε, ο Παύλος μιλά τώρα στην Εκκλησία τους Κορινθίους και τους μιλά για έναν πρωτοποριακό έργο. Και ακούστε τον balance τώρα. Ο Θεός θέλει να ευλογεί τους εργάτες του, αμήν. Όταν όμως πρόκειται περί πρωτοποριακού έργου, που σημαίνει τώρα ανοίγει αυτόν τον έργο, τώρα αρχίζει, χρειάζονται θυσίες. Όταν υπάρχουν εργάτες του Ευαγγελίου θα δοκιμαστούν εκεί στην αρχή. Και δυστυχώς κάπου είχε αναπτυχθεί το πνεύμα, δικαιούμε τα πάντα από την αρχή. και έτσι θα πρέπει να τα έχω όλα για να αρχίσω. Όχι, θα μπεις στη διακονία, θα στερηθείς, θα υποταχτείς, θα θυσιαστείς, θα θυσιάσεις, θα στερηθείς πολλά από τα πράγματα που έχεις και σιγά σιγά ο Κύριος θα σου τα φέρει, αν δει την πιστότητα σου. Το καταλαβαίνουμε? Σε πρωτοποριακά έργα πρέπει, γι' αυτό ζητώ ανθρώπους που να στερούνται, να μάθουν πώς να στερηθούν. Όχι να με ζουν, η εκκλησία μας είναι υποχρεωμένη η εκκλησία να μου πληρώσει την βενζίνη μου, να με στείλει εκεί, να μου δώσει μισθό και να πάω. Όχι, πήγαινε, εξόδεψε, να ξοδευτείς, να αποδείξεις τον εαυτό σου και μετά ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Και μετά θα βάλουμε και εμείς τη σφραγίδα μας. Το καταλαβαίνουμε? Ας αναπτυχθεί ένα πνεύμα αγωνιστικό, όχι που να τα θέλει όλα έτοιμα. Όταν ανοίξαμε αυτόν τον χώρο, όταν αρχίσαμε με αυτόν τον χώρο, είμαστε διαθέσιμοι με τη γυναίκα μου να τα πληρώσουμε όλα στην αρχή. Όλα, ενίκεια, τα πάντα, όταν θα πούμε, αυτή ήταν η απόφαση μας όταν αρχίσαμε. Ο Θεός βλέποντας την απόφαση, μας ετίμησε και μας τιμά, δόξα στον Κύριο, αυτός είναι η πηγή μας, πάσε η πηγή μας είναι στον Κύριο. Αλλά καταλαβαίνουμε, ο Παύλος τους έλεγε για έναν πρωτοποριακό έργο. Όμως, εξήγησε ότι η από Μακεδονίας εκκλησία τους έστειλε αυτά που χρειαζόντουσαν. Εγύμνος άλλες εκκλησίες, λέει. Πιο δυνατές, πιο παλιές, για να στηριχθεί το νέο έργο. Αυτό είναι η φροντίδα. Ενώ κάποιος που είναι μισθωτός, αν δεν έχω μισθό, δεν πάω από την αρχή. Αν δεν τα έχω όλα έτοιμα, δεν πάω. Όχι. Αυτός δεν τον νοιάζει για το πίμνι. Αυτός δεν τον νοιάζει για το έργο. Αλλά να πονέσεις το έργο, να ενδιαφερθείς για το έργο, να γίνεις ένα με το έργο. Το καταλαβαίνουμε, είναι καθαρό. Αλλά υποφέρουμε πάντα για να μην προξενήσουμε εμπόδιον στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν εξεύρεται, και κλείνω με αυτό, δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν, οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν συμμερίδιον, ούτω και ο Κύριος διέταξεν οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Και λέω τώρα, για πέστε μου ακόμα ένα transition εδώ. Θα δούμε ακόμα ένα transition, ακόμα μια μετάθεση. Και τους εξηγά πώς ήταν τότε, πώς είναι σήμερα. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι στα ιερά. Ποιοι είναι οι εργαζόμενοι στα ιερά? Πέστε μου, φωνάξτε το. Στην Παλαιά Διαθήκη μίλα. Ποιοι ήταν? Οι ιερείς και οι Λεβίτες. Ποιοι ήταν οι Λεβίτες? Οι Λεβίτες ήταν αυτοί που δεν ήταν από τον Ααρών, ήταν από τις άλλες φυλές του Λεβί, και έτσι ήταν οι υπάλληλοι στον ναό, ήταν αυτοί που εργαζόντουσαν μέσα στον ναό. Συγκεκριμένα σήμερα είναι όσοι εργάζονται μέσα σε εκκλησίες και συντηρούνται από τις εκκλησίες. Οι ιερείς όμως ήταν αυτοί που έκαναν το ιερατικό έργο. Άρα ήταν οι ιερείς και οι Λεβίτες. Σήμερα οι ποιμένες και οι εργάτες μέσα στην εκκλησία. Δεν εξεύρεται ότι οι εργαζόμενοι στα ιερά εκ του ιερού τρόγουσιν. Δεν έβγαιναν έξω να πάνε σε άλλον τόπο για να φροντίσουν για αυτά και ούτω καθεξής. Και όμως κηρύττουν ένα τέτοιο Ευαγγέλιο στις περιοχές μας. Οι ενασχολούμενοι στο θυσιαστήριο μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουν συμμερίδιον. Συγκεκριμένα θα βλέπετε ότι ο βιβλικότατος τρόπος για να πληρώνονται σήμερα οι εργάτες του Ευαγγελίου είναι με δεκατά και με προσφορές. Κάθε φορά που έπαιρναν για θυσία στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε ότι μέρος αυτού πήγαινε στον ίδιο τον ιερέα. Μέρος της θυσίας πήγαινε στον ίδιο τον ιερέα. Το ξέρετε αυτό? Είναι ο βιβλικός τρόπος, δέκατα και προσφορές. Ούτω και ο Κύριος διέταξε, ούτω, τι σημαίνει ούτω? Έτσι, με τον ίδιο τρόπο, ο Κύριος τι έκανε? Έβγαλε διαταγή για να μην έχει κανένας αντίρρηση. Διέταξεν οι κηρύττοντες στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Με ποιον τρόπο? Με τον ίδιο τρόπο. Ποιος ήταν ο τρόπος τότε? Θα πάμε στην Παλαιά Διαθήκη στο άλλο μάθημα και θα δούμε ότι ο τρόπος ήταν τα δέκατα. Και η Βίβλος είπε πάντα τα δέκατα έδωκεν στους Λεβίτες ο Κύριος για κληρονομία, διότι δεν είχαν άλλη κληρονομία στον Ισραήλ. Αυτή ήταν η κληρονομία τους ο Κύριος.